Είναι μια κατάσταση απίστευτα δύσκολη, η οποία καταρχάς χρειάζεται παρέμβαση. Η Παναγιά μαζί τους, να ξεκινήσουμε από εκεί. Ένα. Δεύτερον, ο Πρωθυπουργός είναι στη Σουηδία και η κυρία Δούρου κάνει τη Μάρθα Βούρτση στα κανάλια. Μιλάω για το σήμερα κυρία τώρα. Σημακοπούλου. Αφήστε με τώρα, κυρία Πέρκα, να ολοκληρώσω και πείτε ό,τι αυτό θέλετε. Έχετε να Εντάξει, πείτε. Έχω να πω ένα είναι ότι ο αρχηγός της αντιπολίτευσης. Είναι σειρά μου να μιλήσω. Και έχω να πω ότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει κάνει πολύ συγκεκριμένες ενέργειες από την πρώτη στιγμή, εκτός από το ότι πήγε εκεί. Πρώτον, τη Δευτέρα θα έχετε μία λίστα από ειδικούς, τον πρόεδρο του ΤΕ, επιστήμονες που θα λένε ακριβώς τι πρέπει να γίνει, όχι χτες. Ούτε απόδοση ευθυνών. Τώρα τι πρέπει να γίνει. Δεύτερον, ο κύριος Μητσοτάκης πήγε στον κύριο Βέμπερ, ο οποίος τοποθετήθηκε δημόσια εκτές από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ότι θα στηρίξει την προσπάθεια αυτό που κάνει και η κυρία Σπυράκη. Και το έχει πάρει η κυρία Σιμακοπούλου. Που έβαλε στην ατζέντα των Ευρωπαίων Επιτρόπων να συζητήσουν για να δώσουν τα ίδια χρήματα άμεσα για την Ιταλία. Αυτές θα είναι οι συγκεκριμένες ενέργειες και προσπάθειες. Συν, έχουμε προτείνει μία δέσμη μέτρων που μπορούμε να ψηφίσουμε την άλλη εβδομάδα στη Βουλή. Ναι. Να εξαιρεθούν από τον ένφια οι άνθρωποι αυτοί, να παγώσουν οι φορολογικές τους εισφορές. Μια σειρά μέτρα μακάρι να ψηφίσετε. Η Νέα Δημοκρατία επίσης σας ενημερώνω ότι και οι βουλευτές της περιοχής και όλοι οι βουλευτές. Και ο κομματικός μηχανισμός μαζεύει αυτή τη στιγμή ρούχα, τρόφιμα. Μάλιστα, και ασχολούμαστε με τους ανθρώπους. Πάω στη Δήμαρχο μισό λεπτό. Σήμερα. Πάω τα υπόλοιπα είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, κυρία λοιπόν, Πέρκα. Πάω στην κυρία Κρυακούκη. Σας παρακαλώ. Κυρία Πέρκα. Βεβαίως θα εξετάσει. Η δικαιοσύνη της ευθύνης κυρίας Δούρου θα εξετάσει. Να μιλήσει μια γυναίκα βρεγμένη.